χειρουργική σπονδυλική στήλη με διαδερμική ή ρομποτική προσέγγιση είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης με το γνωστό και αγαπητό στην εκπομπή Γεώργιο Δημογέροντα, χειρουργό σπονδυλική στήλη, διευθυντή τμήματος ελάχιστη επεμβατική και ρομποτική νευροχειρουργική στο Metropolitan Hospital. Σωστά. Πολύ σωστά, κυρία Σκουρογέννη. Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ενδιαφέροντα θέματα και σοβαρά χειρουργικά, αλλά πάντα με τη δική σας ματιά και προσέγγιση, που νομίζω ότι έχει να δώσει καλά νέα στους ασθενείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκλησή σας να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσω πολύ ωραία εκτενώς αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα. Λοιπόν, μια και μιλάμε για διαδερμική και ρομποτική προσέγγιση, χειρουργική προσέγγιση, και πολλοίς κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με το τι σημαίνει διαδερμικό χειρουργείο, θα ήταν καλό να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ διαδερμικής και ρομποτικής. Πολύ ωραία. Οι δύο αυτές τεχνικές που αναφέρατε, η διαδερμική και η ρομποτική χειρουργική, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Τα παλιότερα χρόνια τα χειρουργεία αυτά γίνονταν με ανοιχτό, όπως λέμε, τρόπο, δηλαδή ο χειρουργός έπρεπε να κάνει μία μεγάλη τομή στην ράχη του ασθενούς και να αποκολλήσει τους παρασπονδυλικούς μύες, να αποκαλύψει την ανατομία των οστών της σπονδυλικής στήλης για να μπορέσει να εκτελέσει τη χειρουργική επέμβαση που έπρεπε να κάνει. Τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η διαδικασία και η φιλοσοφία της επεμβάσεως έχει αλλάξει ριζικά. Με τις διαδερμικές τεχνικές πλέον δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες τομές, αρκούν πολύ μικρού μήκους δερματικές τομές, εξού και διαδερμικές τεχνικές, μέσα από τις οποίες μπορούμε και εκτελούμε τις ίδιες επεμβάσεις, χωρίς όμως να αποκολλήσουμε τους μύες, χωρίς να χάσουμε καθόλου αίμα, χωρίς να επιβαρύνουμε την υγεία του ασθενούς, χωρίς να τον φορτώσουμε με μεταχειρητικό πόνο ή επιπλοκές λόγω της αναγκαστικής κατάκλυσης μετά το χειρουργείο. Πάρα πολύ ωραία. Η ρομποτική είναι μια άλλη τεχνική, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει έρθει και στην Ελλάδα και με την βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής και των ρομποτικών συστημάτων έχουμε επιτύχει την τοποθέτηση των υλικών της σπονδυλοδεσίας με τεράστια ακρίβεια και ασφάλεια ακόμα και στους ασθενείς που δεν κάνουμε ανοιχτή τομή. Χωρίς να βλέπουμε δηλαδή, εκτελούμε την επέμβαση με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος επιτυχώς και ασφαλώς. Έχετε λοιπόν εργαλεία εξελιγμένα αλλά και μεθόδους τεχνικές εξελιγμένες και τη γνώση βέβαια πια και την εξειδίκευση που μπορείτε να κάνετε ένα παλιότερα δύσκολο χειρουργείο να φαίνεται πολύ πιο απλό και ασφαλές. Αυτό το επιτυγχάνουμε και με την πάροδο του χρόνου λόγω της απόκτησης εμπειρίας πάνω σε αυτά τα περιστατικά και πράγματι έτσι όπως το λέτε κυρία Σκουρογιάννη μπορούμε να κάνουμε αυτά τα δύσκολα χειρουργεία να φαίνονται απλά. Και να είναι και απλά. Ε. Να πάρουμε μια περίπτωση. Ας πούμε τη σπονδυλοδεσία, που είναι ένα δύσκολο χειρουργείο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αν την κάνετε διαδερμικά και ρομποτικά? Όταν κάναμε τα χειρουργεία στη σπονδυλική στήλη της σπονδυλοδεσίας, πιο συγκεκριμένα τα πιο πολύπλοκα και περίπλοκα χειρουργεία της σπονδυλικής στήλης, μετά το χειρουργείο ο ασθενής υπέφερε. Πραγματικά έπρεπε να μείνει στο κρεβάτι για αρκετές ημέρες, να πάρει ενδοφλεβίως στην αρχή ισχυρά παυσίπονα για να μην πονάει, γιατί σκεφτείτε να έχουν αποκολληθεί οι μύες, η παρασπονδυλική, δεξιά και αριστερά δηλαδή από τη σπονδυλική στήλη, σε μεγάλη έκταση από το κόκαλο. Εδώ χτυπάμε το χέρι μας σε ένα σημείο και πόσες μέρες πονάμε. Σκεφτείτε έναν ασθενή που έχει ένα τόσο μεγάλη έκταση σε τραύμα και με τόσο σημαντικές παρεμβάσεις στους ιστούς. Αυτό λοιπόν δεν το έχει ο ασθενής πλέον. Με τις διαδερμικές τεχνικές ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί την επόμενη μέρα. Δεν χρειάζεται να παραμείνει στο κρεβάτι, άρα δεν υπόκειται στον κίνδυνο των επιπλοκών, όπως είναι η πνευμονία, η μεταγχειρητική, όπως είναι η εντοβάθη φλεβοθρόμβωση και ενδεχομένως η πνευμονική εμβολή, που είναι θανατηφόρες επιπλοκές. Δεν υπόκειται στον κίνδυνο να πάθει μεταγχειρητικά κατακλύσεις στο δέρμα
και ένα σωρό άλλες επιπλοκές, οι οποίες πλέον δεν τις βλέπουμε. Επιπλέον, ο ασθενής που χειρουργείται ρομποτικά δεν δέχεται ακτινοβολία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Σωστό. Η ασφάλεια δε που έχει ο ασθενής είναι τεράστια, γιατί η ακρίβεια πλέον της τοποθέτησης των κοχλίων με την βοήθεια του ρομποτικού συστήματος ξεπερνάει το 99,9%. Άρα με βεβαιότητα μπαίνει και βγαίνει από το χειρουργείο ο ασθενής χωρίς να φοβάται πλέον ότι θα βγει με κάποιο νευρολογικό έλλειμμα ή με κάποια κουσούρια που ενδεχομένως να συνοδεύουν σε όλη τη ζωή. Που πετύχαινε η επέμβαση, αλλά είχε ένα τραύμα που δεν τον άφηνε να θεωρηθεί και να χαρακτηριστεί και να νιώσει υγιής. Ακριβώς. Να μιλήσουμε για κάτι λίγο πιο συγκεκριμένα. Έχετε την δυνατότητα στο Metropolitan Hospital, εδώ και 1,5 χρόνο, να χρησιμοποιείτε το ρομποτικό σύστημα Excelsius GPS, το οποίο σας δίνει αρκετά πλεονεκτήματα στην χειρουργική πράξη. Θέλετε να αναφερθούμε σε αυτά? Πράγματι, το κέντρο μας είναι το ένα από τα 5 στον ευρωπαϊκό χώρο πλέον. Το τελευταίο κέντρο που απέκτησε αυτό το μηχάνημα, αυτό το ρομποτικό σύστημα, βρίσκεται στο Ταλίν της Εστονίας. Είναι ίσως από τα πρώτα κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και από τα πρώτα κέντρα που εκτέλεσαν ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη. Τα πλεονεκτήματα είναι αυτά που προαναφέραμε και θεωρώ ότι το μέλλον των επεμβάσεων αυτών θα είναι λαμπρό. Με την έννοια ότι όλοι οι ασθενείς, ανεξαιρέτως προβλήματος στη σπονδυλική στήλη, αναζητούν και θέλουν και ρωτούν: «Γιατρέ, θα με χειρουργήσετε ρομποτικά?» Θέλω να πω ότι αλλάζει η νοοτροπία των ασθενών, αναζητούν το τέλειο. Αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Βέβαια, ποτέ δεν είναι εφικτό πλήρως, όμως η θέληση των ασθενών μας δίνει και μας την όθηση να ψάχνουμε και να βελτιώνουμε τις τεχνικές μας, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε πάντοτε το βέλτιστο. Πάντα το ήθελαν οι ασθενείς, όπως λέτε, αλλά κάποτε δεν μπορούσαν να το έχουν. Τώρα έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια πάρα πολύ ασφαλή και λιγότερο τραυματική επέμβαση. Η τεχνολογία είναι ο μεγαλύτερος συμπαραστάτης μας σε αυτή την πορεία. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και αν δεν υπήρχε η εξέλιξη, η ραγδαία της τεχνολογίας στον τομέα μας, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, θέλω να πω εδώ ότι σίγουρα το εργαλείο σας βοηθάει, αλλά για να εξηγήσουμε λίγο, το ρομπότ δεν είναι ένα αυτοποιημένο ρομπότ που μπαίνει μέσα στο χειρουργείο και διενεργεί από μόνο του την επέμβαση. Θα πολύ πρέπει σωστά να εξηγήσουμε ότι είναι πολύ σημαντική η εμπειρία αλλά και η εξειδίκευση του χειρουργού για να χειριστεί σωστά τα εργαλεία, γιατί το ρομπότ τον βοηθάει πολύ, αλλά είναι συνεργάτης του, δεν είναι το ίδιο γιατρός. Πολύ σωστά, είναι το δεξί μας χέρι, αλλά δεν είναι ο χειρουργός. Ο χειρουργός είναι αυτός που εκτελεί την επέμβαση. Το ρομποτικό σύστημα είναι ο βοηθός μας, ο τέλειος βοηθός μας, που μας βοηθάει να είμαστε ακριβείς και ασφαλείς, αλλά αν το αφήσουμε μόνο του, δεν μπορεί να εκτελέσει την χειρουργική επέμβαση. Σωστά. Έτσι λοιπόν τα εργαλεία σας βοηθούν. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει λίγο τη φαντασία μας η χειρουργική, θα θέλαμε να μας πείτε αν υπάρχουν εξελίξεις που βλέπετε να έρχονται ή που ενημερώνεστε ότι θα έρθουν τα επόμενα χρόνια και δίνουν άλλους ορίζοντες στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης που μιλάμε συγκεκριμένα. Τα ρομποτικά αυτά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε πλέον και στην Ελλάδα έχουν δυνατότητες τις οποίες ακόμα δεν έχουμε εκμεταλλευτεί πλήρως. Χρησιμοποιούμε ευρέως το ρομποτικό σύστημα, το Excelsius, στην εκτέλεση των σπονδυλοδεσιών. Όμως δεν περιορίζεται η χρησιμότητά του συστήματος αυτού μόνο στις σπονδυλοδεσίες. Με την ομάδα μου έχουμε εκτελέσει και άλλες επεμβάσεις, όπως είναι η κυφοπλαστική και η σπονδυλοπλαστική σε ασθενείς που έπρεπε να γίνει σε συνδυασμό με σπονδυλοδεσία και είδαμε ότι πραγματικά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις. Άρα μπορεί να διευρυνθεί η γκάμα της χρήσης του ρομποτικού συστήματος και σε άλλα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης με την ίδια επιτυχία.
Θεωρώ λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε να διευρύνεται η χρήση του ρομποτικού συστήματος και όπως έχουμε δει και στην Αμερική να επεκτείνονται τα κέντρα τα ρομποτικά σιγά σιγά σαν τα μανιτάρια να ξεφυτρώνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και στην Ασιατική Ήπειρο. Επιπλέον, το ίδιο το ρομποτικό σύστημα αυτό έχει δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί και στη χειρουργική του εγκεφάλου. Ακόμα δεν έχει γίνει στην πράξη, όμως πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι αυτό εφικτό να μπορούμε να εκτελούμε και επεμβάσεις, λεπτές επεμβάσεις που απαιτούν ακρίβεια και ασφάλεια μέσα στο κρανίο, στον εγκέφαλο των ασθενών. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί όσο διευρύνονται οι ενδείξεις που μπορούν να επεμβάσουν, περιπτώσεων που μπορούν να γίνουν ρομποτικά, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να δίνεται και σε άλλες περιπτώσεις ασφαλή διέξοδο σε ένα πρόβλημα χειρουργικό που έχει ένας ασθενής. Και αυτό, κυρία Σκουρογιάννη, μας βοηθάει και εμάς και βοηθάει και τους νέους συναδέλφους που τώρα εκπαιδεύονται στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης να αποκτούν πολύ γρήγορα προσανατολισμό στην ανατομία και αυτό να τους δίνει τη δυνατότητα να εκτελούν πολύ δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις με ιδιαίτερη ευκολία και άνεση και να αποκτούν πολύ γρήγορα εμπειρία έτσι ώστε να βγαίνουν και στην αγορά εργασίας έτοιμοι πλέον να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα αυτά πράγματι περιστατικά με ιδιαίτερη επιτυχία. Ωραία και αυτό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό, πολύ συναδελφικό, πολύ, πολύ σημαντικό. Κύριε Δημογέροντα, είχαμε πάλι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ανανεώσω το ραντεβού μας για μια επόμενη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκουρογιάννη, για την πρόσκλησή σας.